Πρώτο παιχνίδι για τον ΠΟΑ στην έδρα του στο πρωτάθλημα της Α1-ΕΠΣΗ. Αντιμετωπίζει τον περσινό πρωταθλητή Ζαρό. Ένα πολύ σημαντικό μάτς. 16 λεπτό Χατζή Ανδρέου θα κάνει τη σέντρα. Περνάει μπάλα. Δεν μπορεί ο Σαλταπίδας. 23 λεπτό ο ΠΟΑ έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι. Σαλταπίδας θα δώσει στον Μερτήρη. Αυτός θα κάνει το σουτ. Την μπάλα θα περάσει παράλληλα. 45 λεπτό. Εκεί μπάλα θα περάσει στον Σαλταπίδα μέσα στην περιοχή. Ζαχαριουδάκη σωτήρια στο τετατέτ. 53 λεπτό. Ο Μπουτσάκης έξω από την περιοχή. Μπάλα θα φτάσει στον Φραγκιαδάκη. Θα σουτάρει. Γκολ 1-0 για τον ΠΟΑ. Ο Φραγκιαδάκης είναι ο σκόρερ σε αυτή την φάση. Μπάλα έξω από την περιοχή. Επιχείρησε το σουτ και ανοίγει το σκορ για τον ΠΟΑ. 51 λεπτό, ο ΠΟΑ είναι καλύτερος. Εκεί ο Μπουτσάκης θα κερδίσει την μπάλα στον Σαλταπίδα. Βγαίνει τετατέτ, γκολ 2-0 στο 59. Πολύ γρήγορα ο ΠΟΑ βάζει και δεύτερο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ουσιαστικά καθαρίζει την υπόθεση νίκη σε αυτό το μάτς απέναντι στον Ζαρό. Σήμερα παίξαμε ένα δυνατό αντίπαλο. Πιστεύω ότι θα διεκδικήσει την άνοδο για την επόμενη κατηγορία και εύχομαι να βγει ο ΠΟΑ, γιατί ανήκει σε παραπάνω κατηγορία. Τώρα για μας πρέπει να σκύψουμε τα κεφάλια. Ακολουθεί ένα πρόγραμμα που μπορούμε να πάρουμε τους βαθμούς που θέλουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι παραπάνω και να διεκδικήσουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από τους παίκτες μου. Πιστεύω ότι το αντιμετωπίσανε πολύ χαλαρά και πολύ υπεροπτικά, μπορώ να πω, το παιχνίδι. Αλλά η ποιότητα που έχουμε και η ομοιογένεια σαν ομάδα μας έδωσε τα δύο γκολ, τα οποία ήταν και αυτά που άξιζαν στο παιχνίδι μόνο αυτό. Και κερδίσαμε δίκαια βέβαια, αλλά εγώ περιμένω πολλά περισσότερα από τους παίκτες μου.